Κώστα. Λοιπόν, Γιώργο, αυτή την ώρα γίνεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Περάματος, καθώς σε καταδίωξη που υπήρξε αρχικά από άμβρες της αστυνομίας σε δύο ανήλικους για ύποπτους για κλοπή. Ενώ σταμάτησαν στον έλεγχο, υπήρξε καταδίωξη στους δρόμους του Περάματος και στη συνέχεια οι δύο νεαροί μπήκαν μέσα στην ναυπηγική ζώνη αστικά του Περάματος, πηδούσαν από πλοίο σε πλοίο ενώ αστυνομικοί τους καταδίωκαν. Ύστερα από πολλή ώρα κατόρθωσαν να συλλάβουν έναν 17χρονο Έλληνα, αλλά ο δεύτερος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, πήδηξε στην θάλασσα. 15 χρονών παιδί ο άλλος. Ο δεύτερος 15 χρονών παιδί, ακριβώς ξεκίνησε επιχείρηση του λιμενικού τόσο από την θάλασσα όσο και από την στεριά. Μάλιστα, έχει επιχειρήσει και μια ομάδα των υποβρύχιων αποστολών του λιμενικού. Δίχως όμως αποτέλεσμα, τα ματράκια ακριβώς του λιμενικού, όπως λέμε. Δίχως μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες, επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Και σε λίγη ώρα πάλι μια άλλη ομάδα από τα ματράκια του λιμενικού θα επιχειρήσει εκ νέου στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή για τον αρχίζουν οι εκτιμήσεις και των λιμενικών και των αστυνομικών είναι ότι αυτός ο 15χρονος έπεσε στη θάλασσα και θα μπορούσε να ξεφύγει ή τον παρέσυρε επειδή ήταν και άσχημες καιρικές συνθήκες στη θάλασσα. 15 χρόνια παιδί να πάει. Όλα τα ενδεχόμενα. Απλά πρέπει να σου πω ότι εκεί η θαλάσσια περιοχή, τα νερά είναι ρηχά, δεν είναι τόσο βαθιά. Έτσι ώστε θα μπορούσε ουσιαστικά με την πρώτη επιχείρηση από τα ματράκια να έχει εντοπιστεί. Ωστόσο, για πάνω ενδεχόμενο θα βουτήξει και πάλι ομάδα των υποβρύχιων αποστολών. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των λιμενικών κάνουν λόγο ότι μπορεί να έχει διαφύγει τη σύλληψη. Κώστα, για ό,τι νεότερο εδώ να τα πούμε και να πάμε και μέχρι το Παλαιό Φάληρο.